Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ 3-0. Δεν μιλάμε. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ και καλύτερος ο Ολυμπιακός. Υπήρχε ένας τέτοιος συνδυασμός. Γίνανε ανακοινώσεις για διαιτησίες, το ένα το άλλο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να καυχαίται σε αυτό το μάτσο ότι ο διαιτητής ήταν από την αντίπαλη παράταξη, ήταν ΠΑΟΚτζής, ο Σιδηρόπουλος. Τα σπόρια τα έδωσε στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Κάτι κάρτες στο Μιλόγεβιτς, κάτι αυτά, κάτι φάουλ δεν έδινε στην ΑΕΚ του κόλλου. Τώρα εντάξει. Εντάξει, τα σποράκια τα πάντα έδωσε στον κήπεδο κοπάλι. Με Φορτούνι σκυλιασμένο, με τον Μάρτιν στον κοντό, με τον Μιλιβόγεβιτς και τα λοιπά. Εγώ πιο πολύ στην ΑΕΚ θέλω να σταθώ. Είχα μπει στο Sport Doc που είχα κάνει μια συνέντευξη και είχα προβλέψει την νίκη του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν πίστευα ότι θα πάει το κόλπ 3-0. Εγώ στο 1-0 το περίμενα. Ήξερα ότι η ΑΕΚ μπροστά θα ήταν 0 και έβαλα το 0 ότι δεν θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα. Ναι, όχι, άρεσε. Καταρχήν, να πω για τον Μάνταλο ότι ο Μάνταλος χέζεται και χωρίς τη μάσκα, να πούμε. Δηλαδή, σε αυτό το μάτσα, αν δεν ξεκινήσει τον Αραβίδη βασικό, σε ποιο θα το ξεκινήσει? Αλλά επειδή ο Αραβίδης βγήκε, έκανε ένα τόπιμα κτλ., τον τρώει. Και η πρώτη αλλαγή του είναι ο Πέρχαντ. Όταν σηκώθηκε ο Πέρχαντ, όλοι είπαν στο Καραϊσκάκι και 5 εκατομμύρια Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα κτλ., Κύπρους και ιστορίες, έκανε τη μεγάλη λακαμία ο προπονητής της ΑΕΚ, ο σωσίας του Μίτσι Κώστα, και εγώ φαλακός είμαι. Λοιπόν, όπου τρελαθήκαμε. Έξω Σιμόης, μέσα ο Λαμπρόπουλος, πολύ βαρύς. Εκεί με τον Φορτούνι, κάθετα όταν έμπαινε, υπήρχαν προβλήματα, φανήκανε, ήταν δύο άστοχες κινήσεις του Κετσπάγια. Και από εκεί και πέρα Μπακασέτας δεν υπήρχε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή ούτε σαν 9 ούτε σαν δεκάρι. Και ο Μάνταλος με τη μάσκα, εντάξει, κρύφτηκε η ασχήμια του, να πούμε, και τα λοιπά, ότι εμείς είμαστε κούκλοι, να πούμε. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Τέτοια ασχήμια σε άντρα. Πολύ άσχημος ο Πούστης, φοβερός. Τίποτα, δεν ακούμπησε την μπάλα. Έφαγε και ένα τράκο στην αρχή, όπως είχα προβλέψει εγώ στο σπορτό, και τελείωσε η ιστορία. Υπάρχουν γυναίκες που το γουστάρουν το παιδί. Υπάρχουν γυναίκες που δεν μας νοιάζουν αυτά.